Κυρία Γιαννακοπούλου, καλησπέρα σας, πώς είστε? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές μας. Είμαστε καλά, είμαστε ουσιαστικά στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου. Υποψήφια στον δυτικό τομέα της Αθήνας, πρέπει να τα λέμε, μην ξεχνιόμαστε, διότι έχουμε κάλπες στον Ούπο. Και μιας και φαίνεται ότι θα έχουμε κάλπες στον Ούπο, γιατί είπε και ο Πρωθυπουργός εκεί κάτι για τα βουνά και για τις ορειβασίες. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Γιαννακοπούλου, με αφορμή και την τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, τι είναι αυτό που δεν πάει καλά στο Πασόκ και βλέπουμε, αντί να ανεβαίνεται, να καταγράφει φθορά και να φλερτάρεται έτσι ακόμα και με μονοψήφια ποσοστά? Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι φλερτάρουμε με μονοψήφια ποσοστά. Βεβαίως διαβάζουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις δημοσκοπήσεις και βεβαίως. Δεν είστε και αρκετά πάνω από τα διψήφια, όπως ήσασταν λίγο πριν από λίγο καιρό. Αυτό το οποίο βλέπουμε, για να είμαστε απολύτως ακριβόλογοι, κύριε Φουσκίδη, είναι η πρόθεση ψήφου. Και ξέρουμε ότι είναι άλλο πράγμα η πρόθεση, άλλο η εκτίμηση, η οποία γίνεται με το να. Και με την στάθμιση και άλλων παραγόντων, η εκτίμηση συνεχίζει να είναι στο 12%. Εγώ θα σας θυμίσω ότι 1,5 χρόνο πριν περίπου τα ποσοστά μας στις δημοσκοπήσεις κινούνταν στο 6-7%. Αυτή τη στιγμή, με την εκτίμηση ψήφου στο 11-12%, μιλάμε ουσιαστικά για μια πολύ σημαντική, πολύ ουσιαστική αύξηση. Βεβαίως και προβληματιζόμαστε για το τι μπορεί να κάνουμε καλύτερα. Βεβαίως, αν θέλουμε να είμαστε πολύ ειλικρινείς, βεβαίως και το θέμα του Qatar Gate και της εμπλοκής της κυρίας Καϊλή είχε έναν αντίκτυπο στον χώρο μας. Νομίζω ότι αυτό είναι λογικό. Βλέπουμε όμως ότι και αυτό σιγά σιγά ξεσημαίνει και το μεγάλο ζητούμενο είναι πώς στο επόμενο χρονικό διάστημα, τον επόμενο 1-1,5 μήνα και μέχρι να μπούμε κυριολεκτικά στο τέλος της προεκλογικής περίοδου, θα έχουμε κάνει επανεκκίνηση, αντεπίθεση με συγκεκριμένες θέσεις, με συγκεκριμένες προτάσεις και βεβαίως με το να είμαστε στους Έλληνες πολίτες στο πεζοδρόμιο δίπλα, μιλώντας και μεταφέροντας τις προτάσεις. Μήπως σε αυτό, και δεν εννοώ ότι πρέπει να είναι τερόφωτο βεβαίως το κίνημα σε καμία περίπτωση, αλλά μήπως σε αυτό έχει συντελέσει καθοριστικά και η παράμετρος του γεγονότος ότι αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, δεν έχετε δώσει εσείς κάποια πολιτική εξασφάλιση ότι θα βοηθήσετε ενεργά και ουσιαστικά για να μην μείνει ακυβέρνητη χώρα, και εννοώ όταν δεν υπάρξει, δηλαδή, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία και τη δεύτερη Κυριακή. Θανάση, αν μου επιτρέπεις κιόλας, αυτό το αφήγημα της αυτόνομης πορείας μήπως έχει θολώσει τελικά το μήνυμά σας, κυρία Γιαννακοπούλου, και δεν το πιστώνεστε? Το αφήγημα της αυτόνομης πορείας είναι ξεκάθαρο, είναι αδιαμφισβήτητο, είναι, αν θέλετε, απόφαση του συνεδρίου μας πρωτίστως. Άρα αυτό δεν. Ναι, αλλά βλέπετε ότι δεν κερδίζεται με αυτό. Και προεκλογικά δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Εγώ το δέχομαι. Απλώς μήπως η θολούρα της μετεκλογικής σας τάσης δημιουργεί ένα τέτοιο ζήτημα? Ότι δηλαδή, τι θα περίμενε ο κόσμος από το Πασόκ, για να δούμε αντικειμενικά τα πράγματα, έτσι? Θα είναι ο τρίτος πόλος, όπως και να έχει, και περιμένει ο κόσμος μια εξασφάλιση ότι η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία στη δεύτερη Κυριακή. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, λοιπόν. Καταρχάς, κανένα κόμμα δεν υπάρχει για να λέει ψηφίστε εμένα για να πάω εγώ να συνεργαστώ είτε με το Α είτε με το Β κόμμα μετά από τις εκλογές. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ, πουθενά, σε καμία χώρα. Είμαστε εδώ πέρα για να εκφράζουμε τις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας και τις θέσεις και τις προτάσεις μας. Και με αυτές θα πάμε και με αυτές θα πορευτούμε και για αυτές ζητούμε τη στήριξη και την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Από εκεί και πέρα, να δούμε λίγο όλο το σκηνικό όπως είναι, γιατί ξέρετε, πολλές φορές αυτή η ερώτηση απευθύνεται πρωτίστως στο Πασόκ, όταν νομίζω ότι πρώτα πρέπει να δούμε τι κάνουν και τα άλλα κόμματα. Αυτό δεν είναι υπεξηγή για να σας πω εγώ. Μα σας στέλνουν και οι δύο, το λέμε σε κάθε εκπομπή. Ο κύριος Μητσοτάκης με συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Την Κυριακή, κυρία Γιαννακοπούλου, έδωσε μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός που είπε ότι η αυτοδυναμία είναι πρώτο στόχος, αλλά έτεινε χείρα συνεργασίας και ο ΣΥΡΙΖΑ την χείρα συνεργασίας προς το ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Καταρχάς, ο κ. Μητσοτάκης νομίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε να πούμε, και είναι το σενάριο των πρώτων εκλογών. Αυτό σίγουρα δεν το λες και θεσμική συμπεριφορά, ούτε θεσμικότητα. Αν ήθελε πραγματικά συνεργασία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να πάμε και σε δεύτερες εκλογές. Από εκεί και πέρα, ο ψήμος τώρα το θυμήθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Υπενθυμίζω τις διαρκείς δηλώσεις, ακόμα και τώρα, ακόμα και μετά από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, για αυτοδυναμία από αρμόδια στελέχη, τον κύριο Οικονόμου κτλ. Υπάρχει λοιπόν μια αιμονή και επιμονή, εγώ θα σας πω, στο μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας ότι θέλει την αυτοδυναμία της. Με μια αυταρέσκεια και με μια αλαζονία. Από εκεί και πέρα, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει να κάνει όμως και με το κομμάτι των πολιτών που είναι σημαντικό, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, που θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση στην πλειοψηφία τους. Θα αποφασίσει λοιπόν καταρχάς το τι θέλει και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό σίγουρα
καθαρό μήνυμα δεν το λες. Αλλά όπως εσείς μπορείτε να το πείτε νωρίτερα, έτσι και εκείνη δεν μπορεί να πει νωρίτερα ότι δεν πάω για την αυτοδυναμία. Έτσι δεν είναι. Θα σας πω το αντίθετο. Ναι. Όμως το βάρος του τι πρόκειται να κάνει το Πασόκ ή ότι η ευθύνη για οποιαδήποτε συνεργασία ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο τρίτο κόμμα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι τελείως λανθασμένη και ότι πρωτίστως πρέπει να απευθυνθεί στα δύο όλα κόμματα. Σας αναδεικνύω λοιπόν αυτή τη στιγμή το ποια είναι και η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας η οποία εμένει στην αυτοδυναμία. Άρα λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει, θα συνεχίσει να επιμένει στην αυτοδυναμία. Σας υπενθυμίζω επίσης δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη ότι μπορεί να χρειαστούν και τρίτες εκλογές. Ναι. Αυτό δεν το λέει το Πασόκ, αυτό το λέει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Άρα λοιπόν επιμένονται στην έννοια της αυτοδυναμίας. Άρα για ποιο λόγο μιλάμε για συνεργασίες, όταν έχουμε ακούσει ακόμα και αυτό το σενάριο. Να πάμε λίγο και στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ακούσαμε πριν από μία-δύο ημέρες από γνωστό, τον γνωστό υβριστή συνάδελφο που βρίσκεται και ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, να λέει λίγο τον πρόεδρό μας, άφαντο κτλ. Εγώ θα σας πω ότι πέρα από αυτά τα οποία είπε ο εν λόγω κύριος συνάδελφος, το οποίο θα μου επιτρέψει να σας πω ότι είναι εκτροπή, μία ακόμα εκτροπή από κάθε πλαίσιο. Και ο πρόεδρός σας μίλησε για πολλακικές συμπεριφορές. Τεχνικής ευπρέπειας. Ναι, συγγνώμη, αλλά δεν πήγε ποτέ μα τι συγγνώμη, όχι, με συγχωρείτε, όταν μιλάει για ένα καθεστώς, χαρακτηρίζει καθεστώς τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει για πολλακικές συμπεριφορές, δεν θα του απαντούσε ο Πολάκης, κύριε Γιαννακόπουλο. Δεν τον δικαιολογώ. Σας το λέω όμως για το πινκ πονκ της ιστορίας. Αυτό είναι μία πολιτική τοποθέτηση. Οι δηλώσεις του κυρίου Πολάκη, γιατί εδώ πέρα αν είναι, δεν μπορεί να ξεπλένουμε και δηλώσεις οι οποίες ξεφεύγουν πέρα από κάθε όριο. Δεν θα ξεπλύνουμε καμία δήλωση και το ξέρετε εσπέρια. Πολύ καλά αυτό, αλλά ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο Πολάκης, όπως όλο το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο κ. Λοβέρδος, λοιπόν, για παράδειγμα. Βεβαίως και δεν είναι. Καταρχάς νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω τι σχέση μπορεί να έχει ο κ. Λοβέρδος με τον κ. Πολάκη. Νομίζω ότι είναι ατυχής η σύγκριση. Όμως σε κάθε περίπτωση, το μου επιτρέψτε να σας πω το εξής. Έχουμε λοιπόν ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν τις απόψεις τους. Οι οποίοι μας λένε, μας χαρακτηρίζουν λίγους, μας χαρακτηρίζουν με τους τρόπους με τους οποίους μας χαρακτηρίζουν. Από εκεί και πέρα, τελικά τι θέλουν. Θέλουν προοδευτική συνεργασία με τους λίγους. Αυτό θέλουν. Ωραία, αυτό να σας το ρωτήσω διαφορετικά λοιπόν. Κατά τη γνώμη σας, οι συμπεριφορές τύπου Πολάκη είναι μια αφορμή για να κλείσετε την πόρτα σε μια πιθανή συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό σας ρωτώ. Εγώ θα σας πω, δεν θα μείνουμε σε τέτοιου είδους θέματα. Είναι πολύ ευρύτερα τα ζητήματα των συνεργασιών, τα οποία πρωτίστως αποφασίζει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να μιλάει ερήμην του ελληνικού λαού, πρώτον. Δεύτερον, έχουν να κάνουν με τις προγραμματικές συγκλήσεις, πάνω σε τι μπορεί να συμφωνήσει κάποιος. Και όπως έχουμε πολύ σοβαρές διαφωνίες με τη Νέα Δημοκρατία για το ζήτημα του ΕΣΥ, που εμείς διαφωνούμε κάθετα με τον τελευταίο νόμο ο οποίος πέρασε. Άλλες αντίστοιχες διαφωνίες έχουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ για τα ζητήματα των εξοπλιστικών, εγώ θα σας πω, που εμείς δείξαμε μια πολύ νομίζω ψύχρεμη και υπεύθυνη θέση υπερψηφίζοντας τα εξοπλιστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποια ήταν η δική του θέση, ποια ήταν η δική του στάση? Είναι τεράστια η διαφορά μας εκεί πέρα. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως υπάρχουν και ζητήματα προσώπων και συμπεριφορών τα οποία δυναμητίζουν την οποιαδήποτε προσέγγιση. Έτσι δεν είναι, δεν είναι λογικό? Δηλαδή, ρε παιδιά, με ποιους θα πάμε να συνεργαστούμε? Με αυτούς οι οποίοι συνεχίζουν να μας υβρίζουν? Υπάρχει λογική σε αυτό? Και εγώ θα σας πω και το εξής. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Εγώ σας λέω ότι ο εν λόγω συνάδελφος μιλάει και εκφράζει μόνο τον εαυτό του. Αν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκφραζόταν με αυτό, δεν θα έπρεπε να πάρει μία απόσταση? Δεν θα έπρεπε να πει ότι αυτά δεν την εκφράζουν? Δηλαδή. Δεν θα ήταν αυτό κάτι τουλάχιστον από τη στιγμή που απευθύνονται προς εμάς? Σύμφωνοι σε αυτό που λέτε. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που θα το κάνουμε και εμείς στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, να μας πούνε και εκείνοι ποια είναι η άποψή τους. Φανταζόμαστε ότι δεν ενστερνίζονται τις απόψεις του κ. Πολάκη. Εγώ πάντως θα σας πω ότι όλη αυτή η κουβέντα για τις δίθεν συνεργασίες και ποιος τελικά θα πάρει τον μουτζούρι επάνω του και την ευθύνη για το αν θα γίνουν συνεργασίες ή τι συνεργασίες θα γίνουν μετά τις εκλογές, είναι κάτι το οποίο θα μου επιτρέψετε να σας πω γίνεται τόσο από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας με ένα και μόνο στόχο. Το πώς θα λέψουν ψήφους από το δικές μας δυνάμεις. Είναι ενισχύει το αξίωμα ούτε με Τσίπρα πρωθυπουργό ούτε με Μητσοτάκη? Θα σας πω ξανά το εξής. Αυτά τα οποία θα προκρίνουν το τι θα γίνει είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί, είναι το πρόγραμμα και βεβαίως όταν προσέρχεται
ένα κόμμα, δύο κόμματα όταν προσέρχονται για να συζητήσουν, ναι, βεβαίως είναι και τα ζητήματα των προσώπων που τίθενται. Θα σας πω τι λέει το άρθρο 37 του Συντάγματος. Ναι, εκτός από το άρθρο 37, με συγχωρείτε κύριε Γιανακοπούλου, να το πούμε εν της πράγμασης. Έχει ο Μητσοτάκης στη δεύτερη κάλπη, επειδή το λέω Μητσοτάκης γιατί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το πάμε. Έχει 145 βουλευτές για την οικονομία της συζήτησης. Θα πείτε ως Πασόκ για να μπείτε σε μια πιθανή κυβέρνηση συνεργασίας, αν τα βρείτε σε σημαντικά, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε, θα πείτε να μείνεις εσύ πρωθυπουργός που παραέξει αυτοδύναμος, ας πούμε. Να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει αυτό πρακτικά. Ναι. Εν της πράγμαση, όπως ακριβώς μου λέτε. Ναι. Πρακτικά λοιπόν έχουμε την πρώτη εντολή, την παίρνει η Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά μας έχει το εξαφιδώσει κατευθείαν. Έχουμε τη δεύτερη εντολή και έχουμε και την τρίτη εντολή. Αυτό προβλέπει το άρθρο 37 του Συντάγματος. Τι προβλέπει λοιπόν, για να μιλάμε πρακτικά, ότι παίρνει το τρίτο κόμμα την εντολή και λέει, ελάτε παιδιά εδώ πέρα με αυτές τις θέσεις που εγώ προτείνω και να το συζητήσουμε και για όποιες άλλες θέσεις, αλλά έχει τη δυνατότητα να μιλήσει και να συζητήσει και για τα πρόσωπα. Τι να κάνουμε, αυτό προβλέπει το Σύνταγμα, αυτό λέει, αλλιώς, κύριε Φουσκίδη, δεν θα προέβλεπε τη δυνατότητα της τρίτης εντολής. Αν δεν ήθελε να έχει αυτή τη δυνατότητα το τρίτο κόμμα να ζητήσει με βάση και τις προτάσεις του και τα πρόσωπα τα οποία θα προτείνει. Για τη θέση του Πρωθυπουργού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για τη θέση του Πρωθυπουργού. Για τη θέση του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, το κρατάμε. Όταν ένα κόμμα με βάση, δεν σας λέω, σας λέω τι προβλέπει το Σύνταγμα. Μπορεί να σας ακούγεται πολιτικά. Αλλά δεν έχει γίνει πουθενά όμως. Δηλαδή σε κράτη που έχουν παράδοση. Παράδοση συνεργασιών. Όλα, είναι πρωθυπουργός αρχηγός πρώτου κόμματος. Γι' αυτό σας εγώ σας λέω τι προβλέπει το Σύνταγμά μας. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, μπορεί να σας φαίνεται παράλογο, όμως αυτό προβλέπει. Όχι, είναι παράλογο. Πρακτικό είναι το θέμα. Όταν ένα τρίτο κόμμα παίρνει αυτήν την δυνατότητα που του προβλέπει το Σύνταγμα, έχει τη δυνατότητα βεβαίως να κάνει τις δικές του προτάσεις. Και επιμένω σε αυτό. Μάλιστα. Τώρα, το εάν αυτό γίνει αποδεκτό, εάν δεν γίνει, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εδώ πέρα είμαστε για να την κάνουμε, όμως σας παρακαλώ πραγματικά, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο ιστορικά και διαχρονικά έχει δείξει μια πολύ μεγάλη υπευθυνότητα απέναντι στη χώρα, κάτι το οποίο το έχει πληρώσει όσο κανένα άλλο κόμμα. Άρα, το ζήτημα του αν το ΠΑΣΟΚ συμπεριφέρεται υπεύθυνα ή όχι, σας παρακαλώ θερμά, είμαστε νομίζω το πιο υπεύθυνο κόμμα από όλα τα άλλα, βάζοντας πλάτη πολλές φορές ενάντια στο κομματικό μας συμφέρον, κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητήσουν πολύ. Από εκεί και πέρα όμως, όχι. Δεν μπορούμε να χορεύουμε ούτε τον χορό που θέλει η Νέα Δημοκρατία, ούτε τον χορό που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πορευόμαστε με τις θέσεις μας, με τις προτάσεις μας, με αυτό το οποίο ορίζει το Σύνταγμα και είναι η εντολή με αυτόν τον τρόπο τον οποίο σας είπα. Έτσι θα πορευτούμε, ζητούμε στήριξη, ζητούμε ενδυνάμωση των ποσοστών. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω για να κλείσουμε, κυρία Γιανακοπούλου. Στην ρύθμιση που έχει φέρει η κυβέρνηση για τον αποκλεισμό Κασιδιάρη από τις εκλογές, θα συνενέσετε στην πρόταση που έχει κατεβάσει επί της ουσίας η Νέα Δημοκρατία? Σχετικά με τη ρύθμιση για να μπει λοιπόν το φρένο στο κόμμα Κασιδιάρη. Καταρχάς να πούμε ότι προφανέστατα θα αποτελεί κοιλίδα στη δημοκρατία μας αν ξαναμπεί μια εγκληματική οργάνωση στη Βουλή. Και σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποτελέσει θέμα κομματικού ανταγωνισμού, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Θα είναι ντροπή, θα είναι κυριολεκτικά ντροπή να μην υπάρξει ευρύτερη συνένεση για να μην μπει η μεταμορφωμένη, αν θέλετε, Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Και ασφαλώς οι πάλι απέναντι στο φασισμό, απέναντι στο νεοναζισμό, απέναντι σε μια εγκληματική οργάνωση, είναι πρωτίστως καθήκον όλων των πολιτών. Και είναι και πολιτική η μάχη πρωτίστως. Ωστόσο, βεβαίως και χρειάζονται και νομοθετικές και δικονομικές ρυθμίσεις. Η Χρυσή Αυγή βγήκε από τον πολιτικό χάρτη λόγω της πάλης των πολιτών όλων των χώρων, όλων αν θέλετε των κομμάτων, όμως οριστικά και τελεσίδικα βγήκε εκτός και λόγω της καταδίκης της. Σας ρωτώ, θα συμφωνείτε ή θα κατεβάσετε δική σας πρόταση, όπως για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα τα δούμε όλα αυτά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω επί της αρχής, ποια είναι η τοποθέτησή μας, να δούμε και η κοινοβουλευτική μας ομάδα αναλυτικά τι ακριβώς προβλέπει εν λόγω πρόταση. Άρα θα το δείτε. Λέμε, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει ο κίνδυνος εδώ πέρα και εφιστούμε την προσοχή. Η ρύθμιση πρέπει να είναι κεντυμένη με τέτοιο τρόπο, προκειμένου να μην υπάρξει καμία, να μην ανακύψει κάποιο ζήτημα αντισυνταγματικότητας. Υπάρχει επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, υπάρχουν σοβαρότατοι συνταγματολόγοι, προκειμένου αυτό να το δούμε και να πάμε μαζί. Χρειάζεται όμως μια μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, υποψήφια στο δυτικό τομέα με το ΠΑΣΟΚ.